πετάει το Φαρινόλα. Παράλληλη σέντρα, παραλίγο. Ο Κονέτο σουτ γκολ. Η μπάλα κοντράρει και αλλάζει ενδεχομένω να ξεγελάει ο Σάιτ από κοντά. Ο Κονέ δεν μπορεί και έρχεται με αυτό. Σαρακατσάνο, η μπάλα πάει στον Φαρινόλα. Φαρινόλα παράλληλα, Κονέ. Και έρχεται με το αριστερό. Η Λαμία πήρε τους βαθμούς της νίκης στο 39ο λεπτό όταν ύστερα από κόρνο του Βασιλόγεν ο Φατιόν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Ξέραμε ότι θα έρθουμε σε μια δύσκολη έδρα. Μόλις το 10 ο Φατιόν άνοιξε το σκόρ με κεφαλιά. Το 22 ήρθε και το δεύτερο γκολ με τον Γκενκά να εκτελεί το κόρνερ και το Φατιόν να σκοράρει με δυνατό σουτ. Τέλος το φάουλ, ο Λεάντρο πήδηξε για την κεφαλιά και τελικά η μπάλα κατέληξε στο Φατιόν. Σουτ και 0-1 για τους Λαμιώτες. Μπουντόπουλος θα χάσει. Ωραία η κάθετη για τον Έλα. Για να μπει, Φατιόν. Είναι κόρνερ όμως από το κεφάλι του Πάντουση. Και λέω... Ξεμαρκάρεται από τον Κουντόπουλο. Φατιόν, τεχνίτης, μπορεί να οργανώσει, να δημιουργήσει, δεν φαίνεται. Φατιόν προλαβαίνει, καλύτερα τοποθετημένος. Η παλιά προς τον Τζιόρα που κερδίζει το διπλό δοκάρι με τη ζάκη του για τον Απόλλωνα. Διπλό. Στην προσπάθεια ισοφάρισης στο εδώ παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό. Ο αρχηγός του Απόλλωνα προτιμά το Φατιόν. Αλλαγή για τον Βαλεριάνο που έχει όλο το χώρο για να γίνει. Εργιάνος. Φατιόν. Προσποιήσεις. Αλμπάν. Ωραία ενέργεια του Βαλεριάνου και μία ακόμα καλή τρίπλα. Αμβουλή. Πάμε γερά. Φατιόν, παλιά για τον Βάντερσον, για τον Μπουρσέλη. Φατιόν, κόβε τον Βάντερσον ξανά. Τον είδε η κάθετη δεν περνάει όμως. Δεν θα έχουν πάνω σε σωστή θέση. Αλμπάνι και... Μπουρσέλης περνάει, δεν μπορεί όμως ο Καλέ. Δώσει τα υφάουλο της παλιοσυρές της ελληνικής προπονητικής. Τζιόρας κρατάει, Φατιόν, πάρτε τον Τζιόρα. Σε μαρκάρει την μπάλα, Φατιόν αλλαγή. Να κερδίσει τη μονομαχία, ο Πρόξ άφησε στον Μπέλη, ανοίγει το κοντρόλ ο Φατιόν. Κερδίζει και πάει στη συνέχεια πολύ δυνατά στη φάση, κάνει. Στην μπάλα πηγαίνει όμως ο Φατιόν. Πηγαίνει, μένει δυνατά στη φάση, αλλά την μπάλα βρίσκει. Βρήκε στον άξονα τον Μπέλη, κάθε την πάσα για τον Αρναρέλη, την κατάλαβε ο Κύριγιας και έκοψε. Ωραία, πολύ ωραία ο Φατιόν. Βάντερσον. Ένα φοβερό σκηνικό εδώ πέρα, ήρθε υπεύθυνος του σταδίου και είπε στον πάγκο της Καλυθέας να κάνουν κάτι, να πούσουν. Βελιζής με τον κορμί του νίκησε τον Αρναρέλη. Βαλεριάνος, Φατιόν. Έφυγε την πίεση του Μπούζα. Λάθος του Τεγούση. Ο Φατιόν παλεύει, μένει όρθιος παρά την πίεση του Λεβέντη. Παύλο Δημητρίου, για πού θα έρθει σαν προπονητής στο Λιβούπολη, έχει παίξει μια φορά αντίπαλο στον Απόλλωνα να πίσω. Ο Τζιόρας που είναι δυνατός, μπορεί να μην είναι ο κλασικός center for, ο ψηλός, αλλά είναι πολύ μαχητικός, έχει άλμα. Εδώ έχουμε τον Απόλλωνα. Να ελευθερωθούν, Φατιόν. Λάσκο είναι εκεί 4 σεζόν, μετά
τις άλλες ομάδες από πέρυσι πάλι στο Πανσεραϊκό. Ένα μακρινό σουτ, άστοχο, δεν είναι καλό. Το τέλος του ημιχρόνου αυτό το σουτ από τον Παρπέξ. Μεγάλη παλιά δεξιά, πολύ καλή για... Πατιόν προσπαθεί και δίνει το φάουλ. Παναχαϊκή και ξαναγύρισε το λεκανοτέλειο με τον Απόλλωνα. Μονομαχίες ως η ώρα, λάθη επιλαθών. Ο Φατιόν δυνατά πήρε από μπαλού, πέρασε στον αρχίζοντα τον δεκάδα. Έδιο του Κυριά και Κατραβάνη διεκδικεί. Φάουλ του Κατραβάνη πάνω στον Φατιόν που έβαλε σωστά το. Να το προστάτευσε την μπάλα με το σώμα και κλείνει ο Φατιόν. Καινούριο πλάγιο. Πολύ συμπέκτο έχει κάτι ακριβώ από δίπλα την ίδια ώρα που ο Δημήτρη Πανό συνεχίζει τι κουβέντε με του συνεργάτε για το τι θα πρέπει να αλλάξει. Έτσι ψηλά η Λαμία αποστολίδησε τα πόδια. Πατιών, ο Κονέ. Καραγιάννη για το Γιώργο Νταπίντο. Ο προπονητής του Τσικασούρου και σπαταλήθηκε μια ευκαιρία που δυνητικά θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει κάποια καλή κατάσταση. Φατιόν. Φατιόν. Έπαιξε σωστά την κουτούσα τον Μπάθη. Αυτή τη φορά τον περνά. Παίζει με τον Φατιόν. Αγώνια πάσα για τον Ξενοφών Πάνος είναι επικουρούμενος από την βοήθεια του Παρινόλα. Παρπέξ απομακρύνει ο Ιωάννη. Το ίδιο ήταν και ο Βενιζήσης στην απέναντι πλευρά. Φατιόν για τον Κονέ. Κινητικούς, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό της παίκτης της Κασιόπης. Θεωρείται λοιπόν που δεν μπορέσει να συνεχίσει. Για την ώρα η Κασιόπη συνεχίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Που ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε δύο ομάδες που κακά τα ψέματα δεν το κρύβουν ούτε ειδήσει ότι φιλοδοξού την άνοδό τους στα γήπεδα του Super League. Μετά το 50 δεν είχαμε στο παιχνίδι. Φατιόν. Μεγάλη διαγώνια πάσα με στόχο τον Φάντερσον. Ο Βραζιλιάνος αφήνει. Κοσιάνος με το κεφάλι. Ο Φατιόν καθαρά σύμφωνα με το κάθετα για τον Κέσιο. Πέρασε από αριστερά ο Δινόπαπας. Πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Μπήκε μέσα σε αυτήν. Βρέθηκε στο φορτάρι, δεν υπάρχει ο Τσαμούρης. Είναι ο Διάννη Γιώργο Δελιζήση και τον Μιχάλη Κύρια. Το είδατε. Το κεντρικό αμυντικό με τον Χρήστο Κατσαμπά. Ένας ακόμη. Κατά κάνωνα κεντρικός αμυντικός στον Πυριλάκη. Λέγαμε το καλοκαίρι από τον Τίρνα από ο Χρήστης. Κατώνησε. Τον Αοχανιά πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Τσούτσης. Φατιόν. Νίκησε σε αυτήν την μονομαχία τον μικρό. Μιχαλάμε. Το στόπ. Ζήσης πήρε την κεφαλιά από τον Μαροκάκη που πήρε σε λάθος χρόνο. Μπόλιοβιτς με τη μία μπερδεύτηκαν Ουρτάδο και Νικολακάκης. Προσπίσει από τον Μπόλιοβιτς τώρα. Κίνησε από τον Ουρτάδο για να πάρει μπάλα. Ο Μπόλιοβιτς κρατάει. Ριζεί χαμηλά. Και το Ουρτάδο να χάσει από τον Φατιόν. Αυτός να παίξει για τον Άντερσον. Φάουλ ο Φωτιάδης. Κονέ. Ως όπως ο Κομεσίδης. Ο Απόλλων επιμένει. Εδώ αλλά δέχτηκε γκολ και είχε χάσει η Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Αγροτικός Αστέρας αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες χωρίς να χάσει, επειδή δέχτηκε γκολ. Το γύρισμά του στην καρδιά της άμυνας του Λιώτης απομακρύνει. Πρώτου ΠΕΦ η προβολή από το Φατιόν.
Λοιπόν, Σκλιοπίδης ανεβαίνει. Βαίνει. Δίστασε Πατιών. Για το γενικά. Ξαναπεράσει από όλους εκεί. Πέφ επιμένει. Μακριά ο Χατζηλιάδης. Όχι καλά όμως. Πατιών που επέστρεψε. Η μονομαχία τον βγάζει νικητή δις. Έρχεται ο Φατιόν, τελικά κερδισμένη ή φιλοξενούμενη με τον Καθάριο. Έκλεψε προς στιγμή ο Φατιόν, επιμένει ο Καθάριος. Την πιερία προς τη Θεσσαλονίκη. Έκλεψε. Λεάνδρο. Πρεσάριο, ο Γατικός Αστέρας, ξέφυγε ο Φατιόν. Παλιά για τον Γενκά που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Εδώ μου μείνει κάτι δεν υπολόγισε σωστά. Ίσως να μπορούσε να πασάρει καλύτερα. Ο Ντόνης ο οποίος ήρθε από το Βόλο τον Ολυμπιακό. Κόντρες, η μπάλα θα απομακρυνθεί, όχι. Υπάρχει φάουλο. Πινδώνης. Τελικά η μπάλα στο Βασιλόγιαννη. Γρήγορα offside ο Γκουρμά, σηκώθηκε σημαία. Το ίδιο και ο Πινδώνης. Μπήκε ξανά ο Ναμπιγλέρα πάνω στην προσπάθεια του Φατιών. Και τελικά. Η κατοχή σε ψηλότερο ποστό για τους κηπεδούχους. Και κάποιος πέρασε από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο δεύτερο μισό της περασμένης περίοδου. Λέρας μπροστά. Βερδού πάει να μοιράσει, Τσιλικύρης τρέχει στην περιοχή, η κομπίνα δεν περνάει Πινδώνης. Πινδώνης πήγε, τσίμπησε και πέρασε με την προσποίηση του Τσιλικύρη, αλλά δεν υπήρχε συνέχεια. Νεόφιε πλασαριστά, Ζουλιώτης, η μπάλα περνάει, στρώνεται, Τακουνάκι, Χαϊκάλη, σάουτ. Στέλνει πάνω το δοκάρι, όμορφο Τακουνάκι. Πάμε και στον Κώστα Πιντούλα, τον συνάδελφο που είναι στο ρεπορτάζ της Λαμίας σήμερα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Κώστα, πάρει κυρίες και κύριοι από τον Έτσι. Κωστόπουλο. Πατιών. Δέντρα του. Πατιών θα βγάλει. Σε διπλώνει μια κόντρα επίθεση ο Πατιών. Γεν. Ρωμάνο. Σαμούρης έκοψε. Πατιών. Σαμούρης το κοντρόλ είναι καλό. Ζουλιώτης. Αρκετές μονομαχίες ο Πατιών κερδισμένος. Πατιών έχει χώρο για να κινηθεί. Βλέπει την κίνηση του Ζουλιώτη. Θα κάνει την... Πατιών με το Θεό. Εκεί πάει μπάλα ο Ρεπετσάς. Κερδίζει στον αέρα. Πατιών. Μπροστά για να τρέξει ο για τον Λεάνδρο και πάλι. Πατιών. Μαδεύει το Γενκά. Δεν φτάνει στο Νεόφυτο ποτέ. Πατιών κερδίζει. Πάλι δυνατές μονομαχίες. Να πέρα από τις οδηγίες των προπονητών, να δούμε και έναν ρωστιγνιότυπο διότι ο Γιάννης γενικά έπαιξε πέρυσι τον Ολυμπιακό Βόλο γιατρό. Πατιών πρόλαβε να δώσει. Έχει ανεβεί ο Γιάννης Τσάνης, ο Πατιών. Και πάλι ένα γέμισμα στο δοκάρι και η μπάλα φεύγει. Αυτή είναι η σέντρα από τον Πατιών η οποία σταματάει στο κάτω το δοκάρι του ξενοδόχου. Ζουλιώτης στο Πατιών, η παλιά στην περιοχή κόβεται. Μια κόλλησε τώρα στο νερό, πρόλαβε ο Πλαβούκος. Η μονομαχία συνεχίζεται. Λέτσας μπροστά, Κακαράς, τώρα ο Αντωνόπουλος αφήνει για τον Πατιών. Πατιών έκανε μεγάλο παιχνίδι στο γήμα. Πατιών μπροστά. Ρεπετσάς καθάρισε από το γέμισμα. Η κόντρα στο Πατιών που μπήκε δυνατά. Γιγέρμο. Πολύ παθιασμένη η Λαμία. Ήταν ίσως αυτό το μακριά ο Τσόπελας. Ο Κρόλ, Πατιών, κερδίζει μια πρώτη μονομάχη και λέω